Καλησπέρα σε όλους τους αναγνώστες του GameWorld.gr. Σήμερα θα εξετάσουμε το MLS IQ Tab 3G. Είναι το tablet που χρησιμοποιούμε στις εκπομπές μας που κάνουμε το Q&A. Στα Q&A που δίνουμε και δωράκια. Είναι ένα ελληνικό tablet της MLS, εδώ μια ένσταση από κάποιους. Κατασκευάζεται στην Κίνα, αλλά σχεδιάζεται και γίνεται publish στην Ελλάδα. Αυτό το διευκρινίζει και στο πίσω μέρος της συσκευασίας του, για να μην έχουμε κάποιες απορίες. Να έχετε όμως υπόψη σας ότι πλέον σήμερα τα περισσότερα προϊόντα κατασκευάζονται στην Κίνα, καθότι το κόστος παραγωγής είναι το πιο φθηνό, οπότε μιλάμε για ένα ελληνικό προϊόν, αγοράζοντάς το στηρίζεται την ελληνική οικονομία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κόστος του MLS IQ Tab είναι γύρω στα 180 ευρώ, τώρα οι τιμές παίζουν, του MLS IQ Tab 3G, του φθηνότερου του MLS IQ Tab του απλού είναι περίπου 130 ευρώ. Οπότε μπορείτε να αποκτήσετε και αυτό αν θέλετε. Είναι πολύ χαμηλό κόστος για ένα tablet, το βλέπετε εδώ. Έχει μια οθόνη 7 inch on LCD 1024x600 pixels και χρησιμοποιεί λειτουργικό Android 4.1.2 Jelly Bean. Είναι πλαστικής κατασκευής. Έχει μονοφωνικό ηχείο και μικρόφωνο και ζυγίζει 260 γραμμάρια. Να δούμε λίγο τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Εδώ περιέχει το κλασικό εγχειρίδιο χρήσης, αρκετά μικρό. Ένα μικρό χαρτάκι για τη σωστή τοποθέτηση των καρτών microSD και microSIM. Δέχεται κανονικά microSD. Έχει μία 8 GB, αλλά φυσικά μπορείτε να βάλετε μέσα οποιαδήποτε microSD επιθυμείτε, την αγοράζετε ξεχωριστά από ένα κατάστημα πληροφορικής, άρα αυξάνετε και τη χωρητικότητά σας εύκολα. Το καλώδιο με το οποίο συνδέουμε το tablet με τον υπολογιστή και αντίστοιχα ο φορτιστής. Είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται και στα περισσότερα tablet, όπου το συνδέουμε είτε με τον υπολογιστή για να φορτίσει και για ανταλλαγή δεδομένων, είτε κατευθείαν στην πρίζα. Να δούμε λίγο το tablet εξωτερικά πώς είναι. Εδώ διακρίνουμε το power button, η κάμερα βρίσκεται ακριβώς εδώ. Στα αριστερά του tablet διακρίνουμε δύο θύρες T-Flash και MicroSIM. Στο κάτω μέρος υπάρχει η θύρα φόρτισης και σύνδεσης με τον υπολογιστή, το volume button. Τέλος, τα ηχεία του tablet είναι αυτά τα δύο και βρίσκονται στο πίσω μέρος. Το ανοίξαμε. Λίγα λόγια για τις τεχνικές προδιαγραφές του tablet. Έχει 1 GB DDR2 RAM, έναν διπύρινο επεξεργαστή στα 1,2 GHz και διαθέτει τις διάφορες εφαρμογές της MLS που θα δούμε και στη συνέχεια. Token Post, Token Email, Token Drive, δέχεται κανονικά φωνητικές συντολές όπως και τα GPS της MLS για τα οποία είναι γνωστή η εταιρεία. Με το λειτουργικό σύστημα Android φυσικά συνδέόμαστε σε διάφορες υπηρεσίες όπως Gmail για να δούμε τα email μας. Το Play Store υποστηρίζει Android, οπότε μπορούμε να παίξουμε όποιο Android game θέλουμε. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ένα tablet που διαθέτει ακόμα και GPS. Επομένως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο αυτοκίνητό σας χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε κάποιο GPS ξεχωριστά. Υπό αυτή την έννοια είναι μια σαφώς πιο προσιτή αγορά από οποιοδήποτε GPS της MLS, ακόμα και της ίδιας εταιρείας, καθότι τα κάνει όλα σε ένα. Αφού κατεβάσαμε το Google Chrome, ας δούμε και πώς είναι το MLS στο browsing. Πάμε να φορτώσουμε το GameWorld.gr, φόρτωσε με τη μία. Ανοίξουμε και το forum. Περίπου είναι ζήτημα αν ήθελε 2,5 δευτερόλεπτα. Να δούμε και το community. Και εδώ περίπου 2,5 με 3 δευτερόλεπτα. Πολύ γρήγορο το browsing. Ας ανοίξουμε και ένα άλλο site. Πάμε σε ένα από τα μεγάλα, σαν αθλητικό, στο sport.gr. Και αυτό με τη μία φόρτωσε. Ταχύτητα το browsing όπως βλέπετε, που είναι πολύ σημαντικό σε ένα tablet. Να δούμε λίγο τις εφαρμογές του MLS IQ Tab. Έχουμε τη 3G έκδοση θυμίζουμε, αλλά αυτές υπάρχουν και στην απλή έκδοση. Πάμε στο token email. Δείτε το κείμενο του μηνύματος. Καλησπέρα παιδιά, πού θα πάμε σήμερα για καφέ? Το πήρε κανονικά ολόκληρο. www.pathfinder.gr. Καταλαβαίνω λοιπόν και ακόμα και sites και γενικά και αγγλικές λέξεις όπως βλέπετε. Και με το αποστολή μπορούμε να στείλουμε το email που θέλουμε. Πάμε στο MLS Token Drive. Αυτή είναι η λειτουργία GPS. Αν είστε με το tablet μέσα στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να επιλέξετε το που θα πάτε και η ανταπόκριση είναι πολύ γρήγορη. Αργυρούπολη. Αργυρούπολεος. Αργυρούπολεος, πείτε τον αριθμό.
150. Οι αριθμοί σε αυτόν τον δρόμο είναι από 1 έως 130. Πείτε τον αριθμό. 130. 130. Ο προορισμός σας είναι Αργυρούπολεως 130, Αργυρούπολη. Οδηγείτε προσεκτικά. Ναι, σίγουρα. Αυτή είναι η λειτουργία του GPS στο MLS IQ Tab, που είναι πολύ πιο γρήγορη από ένα κοινό MLS IQ Talk, ένα κοινό GPS. Το λέω γιατί είχα αγοράσει το MLS IQ Talk πριν από αρκετά χρόνια και η ανταπόκριση του συγκεκριμένου GPS είναι πολύ πιο γρήγορη στο tablet. Οπότε, εντάξει, στερνή μου γνώση να είχα πρώτα και η τεχνολογία ήταν διαφορετική εκείνη την εποχή. Αλλά πραγματικά είναι απίστευτο ότι με πόσα λίγα χρήματα και τι μπορείς να κάνεις. Αυτά περιέχονται βέβαια στο MLS IQ Tab 3G, το οποίο έχει ένα κόστος γύρω στα 180-190 ευρώ. Οπότε να το έχετε υπόψη σας ότι κάνει όλα αυτά που είδατε και που είναι επιπρόσθετα το MLS IQ Tab. Είδαμε την πλοήγηση, παίξαμε και ένα game. Α, έχει και FM Radio. Πρέπει να συνδέσουμε ακουστικά για τη λειτουργία αυτή. Παίζει κανονικά και σταθμού στα FM χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε στο ίντερνετ, γιατί δεν είναι όλοι λεφτάδες να έχουν 3G. Τώρα ας παίξουμε ένα παιχνιδάκι, το Blood and Glory συγκεκριμένα, που αποτελεί κλόνο του Infinity Blade που έχει κυκλοφορήσει για iOS. Ωραία, αυτό είναι και το Blood and Glory, το οποίο όπως βλέπετε φορτώνει αρκετά ικανοποιητικά. Πολύ καλή απόδοση λοιπόν και στα games, δοκιμάσαμε ένα αρκετά βαρύ game με το MLS IQ Tab. Το MLS IQ Tab, γενικά όλη σειρά, είναι πολύ συμφέρουσα πρόταση για οικονομικά tablet. Είναι ελληνικό προϊόν, ξαναλέω ότι αξίζει να το στηρίξουμε. Το συγκεκριμένο κοστίζει γύρω στα 180-190 ευρώ το IQ Tab 3G και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπετε. Και οι φωνητικές εντολές που είδατε είναι συμφέρουσες ειδικά για όσους κάνουν κάτι άλλο, όπως π.χ. οδήγηση εκείνη την ώρα, στο να μπορούν να στείλουν ένα SMS ή ένα email έτσι εύκολα και απλά. Αυτά για το MLS IQ Tab 3G. Κάντε like στο βίντεό μας, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στο forum του gamer.gr, όπου συζητάμε εκτενώς όλα τα νέα του gaming, αλλά και ό,τι αφορά τεχνολογικά προϊόντα όπως αυτό. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, μέχρι τότε να είστε καλά.